Κλειστή από το πρωί η μικρή πισίνα του κολυμβητηρίου στο Λίντο, καθώ ο έλεγχο από κλιμάκιο τη Διεύθυνση Δημόσια Υγεία αποκάλυψε αυξημένα ποσοστά χλωρίου, με αποτέλεσμα η πρώτη προφορική ακόμη ενημέρωση να οδηγήσει σε αναστολή τη λειτουργία τη. Έγινε προφορική σύσταση στη διοίκηση του εκεί και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η μικρή πισίνα είναι κλειστή. Έω ότου, μετά από επανέλεγχο, διαπιστωθεί ότι τα επίπεδα και η διάβεια του νερού έχουν επανέλθει στα επιτρεπτά όρια, οπότε ε, δεν θα υπάρχει θέμα ε, όσον αφορά την κλωρίωση τη μικρή πισίνας. Σύμφωνα με πληροφορίε, μάλιστα, στην προσπάθεια τι προηγούμενε ημέρε να πέσουν τα επίπεδα χλωρίου, χρησιμοποιήθηκε και άλλο χημικό που ως αποτέλεσμα είχε αντί να περιοριστεί το χλώριο, στι αναλύσει να ανοιχνεύεται και αυτό. Διαπιστώθηκε πράγματι υπερχλωρίωση στην μικρή πισίνα. Στο επίκεντρο τη εισήγηση τη διεύθυνση ήταν οι υπερβολικά αυξημένοι αυτοί δείκτε που καθιστούσαν ακατάλληλη τη χρήση τη πισίνα από εκατοντάδε καθημερινά μικρά παιδιά. Για όσο καιρό είμαι αντιπεριφερειακή της περιφερειακή ενότητα στη από τον Σεπτέμβριο του 2019, είναι η πρώτη φορά που διαπιστώθηκε τέτοιο πρόβλημα στην συγκεκριμένη πισίνα. Με τη σειρά τη, η Περιφέρεια ενημέρωσε για τα αποτελέσματα των ελέγχων την αδειοδοτούσα αρχή τη αθλητική εγκατάσταση που είναι ο Δήμο Ηρακλείου. Στην πισίνα καθημερινά κολυμπούν παιδιά από 4 και 5 ετών και οι έλεγχοι ξεκίνησαν μετά από καταγγελίε. Γονεί που ανέφεραν ότι η οσμή ήταν τόσο έντονη που δημιουργούσε ακόμη και ζαλάδα σε κάποια παιδιά. Μετά από έντονε καταγγελίε πολιτών, ότι υπάρχει υπερβολικό χλώριο στο κολυμητήριο Ηρακλείου στην περιοχή Λίντο έγιναν σχετικοί έλεγχοι από την αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας Κρήτης και χθε και σήμερα θα ακολουθήσουν και αύριο. Από τις μετρήσεις που έγιναν και εντοπίστηκε το πρόβλημα, η πισίνα έκλεισε μετά από την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην υγεία εργαζομένων και κολυμβητών. Με κλειστή τη μικρή πισίνα, στην επιφάνεια για μία ακόμη φορά επανέρχεται το θέμα των αδειοδοτήσεων που καθιστούν πιο σύνθετο το πρόβλημα το οποίο έχει ανακύψει. Στο μεταξύ, επιχειρώντας να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, σε ανακοίνωσή τη απόψε, η Διοικούσα Επιτροπή Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου υποστηρίζει ότι κύριο μέλημα είναι η ασφάλεια και η υγιεινή όσων αθλούνται στι αθλητικέ εγκαταστάσει, την ώρα που η πισίνα είναι κλειστή για υπερχλωρίωση και υπενθυμίζει ότι 3,5 χρόνια πριν Είχαν παραλάβει ένα χάο. Κατά γενική ομολογία, είχαμε παραλάβει ένα χάο και αυτή τη στιγμή οι εγκαταστάσει του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου αποτελούν ένα κόσμημα. Στην ίδια ανακοίνωση επίση αναφέρεται. Οι μετρήσει που έγιναν από την Υπηρεσία Δημόσια Υγεία ω όφυλαν έγιναν τι ώρε όπου η πισίνα δεν ήταν σε λειτουργία ενώ ήταν σκεπασμένη με το προστατευτικό ισοθερμικό κάλυμα και σαφέστατα κάποιοι δείκτε ήταν ανεβασμένοι. Πραγματολογικό αφού δεν εξατμίζεται το χλώριο. Η οικούσα Επιτροπή του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου ούτε λίγο ούτε πολύ αφήνει να εννοηθεί ότι οι μετρήσει θα ήταν διαφορετικέ αν γινόταν σε άλλη χρονική στιγμή και σε άλλε συνθήκε. Όμω η πραγματικότητα είναι πω η πισίνα είναι ήδη κλειστή και θα είναι μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα τη υπερχλωρίωση μπορεί αυτό να διαρκέσει μέχρι και ένα δεκαήμερο. Πάντω, παρά τις αιχμές πω η Διεύθυνση Δημόσια Υγεία τη Περιφέρεια Κρήτη δεν έκανε ορθά τη δουλειά τη ω προ τι μετρήσει, ενώ η Διεύθυνση Υγεία μέτρησε δύο φορέ χθε και μία ακόμη φορά σήμερα, η διοίκηση του ΕΑΚΙ δεν εξηγεί γιατί τελικά σήμερα άδειασε τη μικρή πισίνα και ήδη έχει ζητήσει ειδική μεμβράνη από την Ιταλία για την επίστροσή τη.